είναι απλό. Το Θραψανό δεν έχει σχολείο. Το Αρκαλοχώρι δεν έχει σχολείο. Η Αγία Βαρβάρα δεν έχει σχολείο. Η πόλη μέσα βάλεται ειδικά στα πιο ευαίσθητα παιδιά, στον χώρο των παιδιών που χρήζουν προνοίες, όπως είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, γιατί και το ειδικό γυμνάσιο, αλλά και το ΕΕΚ χρειάζονται και αίθουσες και νέα κτίρια. Σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου, το Δήμο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οδηγείται το πρόβλημα με τη στέγαση των νέων μαθητών του ειδικού γυμνασίου. Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αυξάνεται και ως μόνη λύση για να στεγαστούν οι τουλάχιστον 20 νέοι μαθητές, ο Δήμος Ηρακλείου δρομολογεί την εγκατάσταση ενός επιπλέον κοντέινερ. Η μόνη ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή είναι η τοποθέτηση αιθουσών, λιώμενων αιθουσών, στους άβυλους χώρους των σχολείων. Αυτό δημιουργεί θέματα πραγματικά, γιατί μειώνεται ο άβυλος χώρος, όμως οι αίθουσες είναι σύγχρονες, με κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη κτλ. Το μόνο κακό είναι ότι μειώνεται ο άβυλος χώρος. Η προοπτική, οι μαθητές του ειδικού γυμνασίου να εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα σε κοντέινερ, εξοργίζει τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Ζητούν άμεση λύση με την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων τόσο για το ειδικό γυμνάσιο Ηρακλείου, το Αρκαλοχωρίου, του Θραψανού και της Νέας Αλικαρνασσού. Οι λύσεις που προτείνουν να τοποθετηθούν κοντέινερ στην αυλή δεν είναι λύσεις. Εμείς θέλουμε να ανέγερση νέων κτηρίων. Δεν είναι δύσκολη λύση. Εξάλλου τόσα δις έρχονται με το νέο επενδυτικό πακέτο. Ας πάνε μερικά εκατομμύρια στη σχολική στέγη. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει επικαιροποιήσει, το ξέρω, τις προτάσεις του για τα οικόπεδα που υπάρχουν προκειμένου να γίνει ανέγερση, αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει μια γενναία χρηματοδότηση στο Ηράκλειο. Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη και για το θέμα των τεχνικών ελέγχων που απαιτούνται στα σχολεία της πόλης, καθώς δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποτυπώδεις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί επισημένη αρετή παχή. Και να ελέγξουν την αντισεισμικότητα των κτηρίων. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε θρήματα. Δηλώνουμε ότι από το χώρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχουμε συνεργαστεί και με το Σύλλογο των Μηχανικών και με το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβαθμίας και με την Ένωση Γονέων και με τους Συλλόγους των Γονέων και απαιτούμε το αυτονόητο. Εξάλλου την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε και σε μία συνέντευξη τύπου από κοινού οι φορείς και θα διεκδικήσουμε με παραστάσεις που θα κάνουμε στις αρμόδιες αρχές το αυτονόητο δικαίωμα στο ασφαλές σχολικό κτίριο, στην ασφαλή μάθηση και την παιδεία. Για την εξαγγελία που είχε γίνει πέρυσι όσον αφορά την ειδικότερη εξέταση τη σεισμολογική, αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Χρειάζεται να γίνει σε κεντρικό επίπεδο. Ελπίζω τώρα με τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει, γιατί ο Δήμος δεν έχει ούτε τα μέσα, ούτε και τη χρηματοδότηση βέβαια, δηλαδή δεν έχει ούτε τους υπαλλήλους, ούτε μπορεί να έχει τέτοια χρηματοδότηση, έτσι ώστε να γίνει αυτός ο λεπτομερής έλεγχος, γιατί χρειάζεται ειδικούς επιστήμονες με ειδικά μηχανήματα.